εντάξει, άλλο αέρα, εντάξει, ξέρουμε. Εμείς πήγαμε για κουμπί, δεν κάνουμε έτσι. Εντάξει. Για κάτι να πεις, θέλω να πω ότι παιδιά, πόσα παιδιά. Τρία. Τρία. Καλώς ήρθατε. Γεια σου Μαριά. Για να βάλουμε και λίγο αντισηπτικό. Τελευταία μέρα, καλή επιτυχία σήμερα. Πέφτει αυλαία. Καλές εντυπώσεις σου. Πώς ήταν? Πάρα πολύ καλές. Ωραία, χαίρομαι. Προχωράμε. Η Γιώτα και η όμορφη κυρία, η Δήμητρα. Πώς ήταν σήμερα, πέφτει η αυλαία σήμερα? Πέφτει η αυλαία σήμερα και οι τρεις μέρες του φεστιβάλ ήταν πάρα πολύ ωραίες. Οι ταινίες ήταν αξιόλογες. Σήμερα θα δώσουμε και τα ρέστα μας εδώ με τις όμορφες μουσικές στο αφιέρωμα. Να ρωτήσω, οι βραβεύσεις θα γίνουν πριν τη συναυλία ή μετά? Οι βραβεύσεις θα γίνουν μετά τη συναυλία. Και έχουμε πολλές βραβεύσεις. Ναι. Έτσι, πέντε βραβεύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κυρία Χριστίνα Βάφα, πώς οι εντυπώσεις σας μέχρι στιγμής και τι προσδοκούμε σήμερα στην αυλία να δούμε? Κάθε χρόνο το φεστιβάλ είναι ωραίο. Φέτος ήταν πολύ ωραίο. Ένα κλικ καλύτερο από το προηγούμενο? Ναι, στο κονάκι είναι πολύ όμορφο. Καταπληκτική ιδέα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι. Κυρία Γιωσέουγλου, καλό καλοκαίρι. Τεχνική μας εδώ, όλα καλά παιδιά, όλα καλά, γερά, μπράβο. Η Ζήνα Παπαδοπούλου διαγωνίζεται σήμερα με την ταινία της Split Apart, μια ταινία με αρκετές καλές κριτικές ως τώρα, αλλά θα ήθελα πριν φτάσουμε εκεί να μας πείτε λίγο τις εντυπώσεις σας από το φεστιβάλ, το 7ο φεστιβάλ κινηματογράφου που σήμερα ρίχνει την αυλαία του. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή να βρίσκομαι εδώ πέρα. Φοβερή διοργάνωση, καταπληκτική και καταπληκτικός χώρος. Είμαστε πολύ καλά. Τώρα, έχω ακούσει, έτσι, έχω ακούσει την ταινία, δεν την έχω δει προσωπικά. Δεν είχα την τύχη. Ακούω ότι ενδέχεται να έχει πολύ καλή τύχη σήμερα. Ευχαριστώ μακάρι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Η κυρία Ευγένεια Βλαχογιάννη, καλησπέρα σας. Από το Έμβολος είμαστε, Βασίλη Σιμόπουλος. Είστε επικεφαλής της Κριτικής Επιτροπής σήμερα, των ταινιών, του 7ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας. Είστε υπεύθυνοι του ιστορικού κινηματογράφου Star, που έχει ανοίξει πλέον τις πύλες του αλλά και τις ταράτσες του και το Roof Garden. Όλα αυτά να δώσουμε εμένα και εμείς το δικό μας έναυσμα να πάνε, να πάνε όλα καλά. Και θα ήθελα να μου πείτε σήμερα τι προσδοκάτε, σαν τελευταία μέρα. Καταρχήν, σινεμά που τόσο πολύ μας έλειψε, μετά από ένα ολόκληρο χρόνο είμαστε ξανά μαζί και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι είμαστε και πάλι μαζί. Να δούμε ταινίες, να φτιάξουμε ταινίες, γιατί αυτό που μετρά τελικά είναι το να μπορούμε μέσα από τις ταινίες να εκφράζουμε αυτά που νιώθουμε, να τα αποτυπώνουμε στο πανί και να μπορέσουμε να δίνουμε τα δικά μας μηνύματα στον κόσμο μέσα από τις ταινίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους νέους που τολμούν σήμερα, τους νέους δημιουργούς, τους σκηνοθέτες και τους παραγωγούς, όλους δηλαδή, στο να μπορούμε να κάνουμε σινεμά, το σύγχρονο σινεμά, ο σύγχρονος κινηματογράφος. Καλή επιτυχία σε όλους όσους διαγωνίστηκαν και φυσικά πολλά συγχαρητήρια για την άρτια διοργάνωση, για τους ανθρώπους που ακόμα και σε αδίκουσες συνθήκες έτρεχαν για να διοργανώσουν φέτος το φεστιβάλ. Οπότε αναμένουμε τα αποτελέσματα. Κάθε χρόνο και καλύτερα λοιπόν. Εγώ να εκμεταλλευτώ την καλή σας διάθεση. Βλέπω ότι είστε χαμογελαστοί και δεκτικοί στις ερωτήσεις μου. Το James Bond πότε θα το φέρετε στο Star?
Λοιπόν, αναμένεται σύντομα γιατί αρκετές ταινίες λόγω του COVID πήγαν πίσω. Έχει πάρει τρεις αναβολές. Δεν θα πάρει άλλη αναβολή. Νομίζω είναι η χρονιά που θα δούμε τις περισσότερες ταινίες, ειδικά στη θερινή σεζόν. Αλλά και το χειμώνα αναμένονται καινούργιες υπερπαραγωγές. Μέσα στον Οκτώβριο να περιμένω. Να περιμένω. Ναι, μέσα στο 21. Οπότε νομίζω ο κόσμος θα έχει να διαλέξει ανάμεσα σε περιπέτειες, σε θρίλερς, ό,τι επιθυμεί. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Αγαπημένοι φίλοι και φίλες, είμαστε χαρούμενοι που σας καλωσορίζουμε στην τελετή λήξης του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας. Είμαστε χαρούμενοι που μας κρατήσατε συντροφιά τρεις μέρες τώρα κατά τη διάρκεια των προβολών. Όλοι εμείς, τα μέλη της κινηματόδρασης και οι εθελοντές του φεστιβάλ, σας ευχαριστούμε για την αγάπη που μας δείχνετε. Φεστιβάλ. Την Εστία Ρουβλουκιωτών και τον κύριο Νταμτσιόπουλο και την κυρία Βετσοπούλου για την παραχώρηση του χώρου των προβολών. Τους χορηγούς μας, χωρίς τους οποίους τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να συμβεί. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που προβάλλουν όλες μας τις δράσεις. Τον καλλιτεχνικό μας διευθυντή, κύριο Κουφονίκο Γιάννη. Τους δημιουργούς που μας εμπιστεύτηκαν τις ταινίες τους. Την κριτική μας επιτροπή, την κυρία Βλαχογιάννη Φιγένεια, τον κύριο Ζερβουδάκη Δημήτρη, την κυρία Λιάκου Άντα, τον κύριο Φλωράκη Ηλία και τον κύριο Μάθιου Πάτερμαν. Ελληνικό πολιτισμό, να ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση, να δώσω τα συγχαρητήριά μου στους διοργανωτές, φυσικά σε εσάς που στηρίζετε με την παρουσία σας. Θα καλέσω κοντά μας την Πετήλα Γεωργία από την εταιρεία Ελτά Κούριερ για τη βράβευση της καλύτερης ελληνικής ταινίας. Κυρία Πετήλα. Καλησπέρα. Ως μέλος της κινηματόδρασης αλλά και ως χορηγός αισθάνομαι μεγάλη ικανοποίηση που φτάσαμε στο 7ο φεστιβάλ. Συγχαρητήρια σε όλους, ευχαριστούμε για τις συμμετοχές. My little film that I did here could, you know, move you guys across the ocean. So thank you so much for inviting me again. And I wish I could meet all of you, but of course that's not possible. But yeah, thank you so much for the award. It means a lot. Thank you. Καλύτερης παρουσίασης, το οποίο κερδίζει η ταινία «Ηρώ» του Αλέξη Κούγια Παντελή. Παρακαλούμε τον κύριο Κουφονίκο Γιάννη, καλλιτεχνικό μας διευθυντή και εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Edge Hill University από το Ηνωμένο Βασίλειο, να μας πει δύο λόγια για το βραβείο καλύτερης παρουσίασης. Την πρόθεση του σκηνοθέτη, τα κείμενα, την περίληψη που είχε και όλο το φωτογραφικό υλικό. Γιατί πιστεύουμε ότι η κινηματογράφος δεν είναι μόνο ταινία, αλλά πώς την επικοινωνούμε και επικοινωνιακά με το φεστιβάλ, με τα διάφορα φεστιβάλ της αφίσης. Αγαπητοί φίλοι, με πολλή συγκίνηση για την οικογένειά μας, αλλά και χαρά πρέπει να πω, γιατί μας δίνεται η ευκαιρία να χορηγήσουμε έναν πολύ πολύ σημαντικό θεσμό για την πόλη μας. Και θέλοντας έτσι να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη του παιδιού μας, ο οποίος πρέπει να πω ότι είναι ένας φανατικός του κινηματογράφου, αλλά και αυτής εδώ της εκδήλωσης, η οποία προς μεγάλη μας χαρά παίρνει τη μορφή θεσμού πλέον. Αποφασίσαμε λοιπόν να χορηγούμε για φέτος και για κάθε χρόνο από εδώ και μετά αυτό το βραβείο. Με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κινηματόδρασης. Γυράτε, δηλαδή είναι καταφανές ότι υπάρχει το κομμάτι το 1800 ευρώ.